Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση του δρομικού του μαραθωνίου στο 4ο φεστιβάλ Via Egnatia εδώ στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα εδώ από το κτίριο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βλέπετε μεγάλη συμμετοχή, πάνω από 150 άτομα συμμετοχή. Θα περάσουν από όλα τα ιστορικά μέρη της πόλης Κομωτινής. Δύο φορές θα περάσουν το Βυζαντινό Φρούριο και εκεί θα είναι και ο τερματισμός. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για αυτό το πετυχημένο φεστιβάλ, το 4ο φεστιβάλ Via Egnatia. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο Via Egnatia εδώ στην Τυράννα. Ένα φεστιβάλ που πράγει τα ομορφικοί ιδεώτες σε συνδυασμό με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνική προσφορά και τον ιδεωτισμό. Το φεστιβάλ που πραγματοποιείται για 4 συνεχή χρόνια από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Για προσκοπή στην ανάπτυξη της ιστορικής, αρχαιολογικής, προγραμματικής, στρατιωτικής, οικολογικής και εν τέλει γεωπολιτικής σημασίας της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Σήμερα Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου διεξάγεται το Ροδόπουρα, το αγώνας τρόπο των 5 χιλιόμετρων με τη συμμετοχή συλλόγων των σωματείων της πόλης μας, πολυεθνικών δρομέων και εθελοντών της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης για την ανάπτυξη των ιστορικών και πολιτισμικών δομήνων της περιοχής. 2, 1, πάμε! Διανύουμε τη δεύτερη μέρα του 4ου φεστιβάλ Via Egnatia, κλείνοντας την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, ένα φεστιβάλ που διαδραματίζεται σε όλη την περιφέρειά μας κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, συνήθως γιατί τότε είναι που βολεύει στις δραστηριότητες και στα γεγονότα. Θέλω να πω πως σήμερα διαδραματίζεται ένα αθλητικό γεγονός 5 χιλιόμετρων με ιστορικά σημεία μέσα από την πόλη της Κομωτινής για να αναδείξουμε όλα αυτά τα σημεία αλλά και τη ιστορική σημασία που έχει η Εγνατία Οδός και ένα άλλο γεγονός παράλληλα στο ιστορικό κτίριο Βαρόση όπου θα γίνει έκθεση φωτογραφίας αλλά και εικόνες από αρχαία βρήματα της Εγνατίας Οδού που θα επισκεφτούμε αργότερα. Θέλω να πω πως η Εγνατία Οδός που θέλουμε και πρέπει να μας ενώνει δεν αποτελεί μόνο πολιτιστικό άξονα αλλά και κάτι παραπάνω από μοχλό ανάπτυξης της περιφέρειάς μας και του τόπου μας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους και καλή συνέχεια στους δρομείς. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού γιατί τον έκανε πρόσκληση για την περιφέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διοργάνωση. Δεν τρέχω εγώ, αλλά τρέχουν πολύ και από τα τάγματα των φυλακών του Λοδοεθνοφύλακες και πολλά στελέχη από τη φρουρά μας. Ο στρατός πάντα κοντά σε όλους. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά και με σκηνικό υλικό όπως βλέπετε σε καταστάσεις και φοριοφόρο όχημα και βέβαια συμμετέχουμε το σημαντικό για να στρίξουμε το θεσμό. Τέταρτο φεστιβάλ Via Egnatia, πολύ ωραία. Εμείς σε όλους εμάς που αρέσει το δρομικό κίνημα, χαιρόμαστε έτσι να γίνονται τέτοια πράγματα στην πόλη μας, στην περιφέρειά μας. Μια ωραία οργάνωση για άλλη μια χρονιά με πολλές εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια στην περιφέρεια, συγχαρητήρια και σε όλους όσους βοήθησαν, Δήμο Κομωτινή, Ιάσμου κτλ. Και αυτό δείχνει ότι όταν όλοι μαζί εργαζόμαστε, το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό. Καλησπέρα, λοιπόν. Συμμετέχουμε στο Via Egnatia Run για να υποστηρίξουμε τα αθλητικά δρόμενα της πόλης. Θα κάνουμε 5 χιλιόμετρα, έχουμε μαζευτεί εδώ αρκετός κόσμος και φυσικά η γνωστή δρομική παρέα, οι B-Runners, που υποστηρίζουν όλα τα δρομικά μέσα στην πόλη και όχι μόνο. Ο καιρός δεν μας το ίδιο, ζορπάς δεν περνάει από εδώ. Δεν πτωούμαστε κι εμείς από τον καιρό όμως. Ας βρέξει, εδώ είμαστε. Κύριε Πρόεδρε, 4ο φεστιβάλ Via Egnatia. Ναι, συμμετέχουμε όλοι μαζί, έτσι, να ενισχύσουμε μια ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε και να τη στηρίξουμε. Τα καλά πρέπει να τα επικροτούμε και να συμμετέχουμε. Έχουμε να κάνουμε διάκριση σε όλες τις εκδηλώσεις, σαφώς και θα είμαστε παντού. Όπου υπάρχει ανάγκη για να ενδεχομένως να παρασκούν οι πρώτες βοήθειες, θα είμαστε εκεί. Σήμερα έχουμε ξεκινήσει από το πρωί με αγώνες ποδοσφαίρου της ΕΠΣ. Ήδη 10 Σαμαρίτες είναι εκτός και άλλοι 10 που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή για την ασφάλεια του αγώνα.
Προχωράμε, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο καιρός δεν είναι ιδιαίτερα σύμμαχός μας, αλλά δεν έχει σημασία. Αφού οι δρομείς μπορούν, εμείς σίγουρα θα είμαστε μαζί τους. Πανταχού παρόντες λοιπόν. Έτσι πρέπει, έτσι είναι ο εθελοντισμός. Πραγματικά είναι ένας θεσμός, είμαι πολύ χαρούμενος. Πρώτη φορά συμμετέχω σε αυτό το θεσμό. Η άθληση είναι ζωή. Η καθημερινότητα είναι κάτι που πρέπει να είναι βίωμα για όλους μας. Εύχομαι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Ήρθα κι εγώ να τρέξω, να τερματίσω, να δώσω χαρά στον εαυτό μου πρώτα, γιατί συμμετέχω και όλοι μαζί πρέπει αυτό να το κάνουμε κάτι από την καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βία Εγνατία, τέταρτο φεστιβάλ, το δρόμο εδώ τα 5 χιλιόμετρα. Συμμετέχεις σε πολλά δρόμενα. Πρώτη φορά συμμετέχω, ναι, 2 μήνες μόνο αφλούμε έτσι λίγο πιο εντατικά για τρέξιμο, για τη συμμετοχή, όλα καλά. Εγνατία, είμαστε εδώ πέρα όλοι οι Κομωτινέοι. Όλη την οικογένεια σου λέω. Όλη την οικογένεια και τους φίλους εδώ πέρα, όλοι μαζί. Θα τρέξεις, ευχαριστημένος το τρέξεις. Ναι, ναι. Ποια ομάδα τρέξεις, Πανθρακικός. Το ξεπεράσεις το όπα. Ναι. Μπράβο, Νικόλαδη! Και σας αφήνουμε. Και ο τρίτος δρομέας μας, το νούμερο 39. Όταν βρίσκουμε την ευκαιρία, μικρή μεγάλη, να συμμετέχουμε, είναι καλό για όλους. Είμαστε οι δύο συναδελφοί. Τερματίσαμε πολύ πιο γρήγορα. Είσαι ευχαριστημένος, το μάζι μου όμως. Όσοι καταφτάνετε στον τερματισμό, οι εθελοντές μας βρίσκονται εδώ για να σας προσφέρουν ροφήματα αλλά και τιμητικούς επένους. Ο συνήθις ύποπτος, ο Κώστας Νικολαίδης, σε όλα τα νομικά γεγονότα πάρουν. Αυτό είναι η υποχρέωσή μας. Θέλουμε να στηρίξουμε την πόλη μας, την περιφέρειά μας, οπότε ερχόμαστε εδώ. Το μεγαλύτερο κέρδος όμως δεν είναι για μας. Εμείς αυτό που είπαμε και ότι πρέπει να εφαρμόσουμε για να εφαρμόσουμε το ελληνικό να καταφέρουμε το καταφέραμε. Για τα παιδιά. Η μεγαλύτερη χαρά είναι τα παιδιά, η συμμετοχή του κόσμου. Πώς γίνεται αυτή η συμμετοχή, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Είναι ενθαρρυντικά τα γεγονότα αυτά. Είναι το σημαντικό αυτό. Αν είμαστε ζωντανά και με βλέπει ο Ηλίας, είμαστε ζωντανά. Στη Μητρόπολη απέναντι ακριβώς τελειώνει το δομικό τέταρτο φεστιβάλ Βία Εγνατία. Κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικό το μήνυμα όσον αφορά τις συμμετοχές, πάνω από 200 άτομα συμμετείχαν. Σε λίγο θα τερματίσουν και τελευταία θα γίνουν και οι απονομές. Άλλο ένα δομικό λοιπόν φτάνει στο τέλος του. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη βράβευσή μας. Πρώτος τερμάτισε ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολαίδης με το νούμερο 445. Παρακαλούμε τον Περιφερειάρχη Ροδόπης, κύριο Νίκο Τσαλικίδη, να κάνει την απονομή. Δεύτερος τερμάτισε ο Κυριακόπουλος Γιώργος με το νούμερο 55. Να καλέσουμε για την κυρία Ζωή Κοσμίδου, εκτελεστική γραμματέα της Περιφέρειας, να απονείμει τον τρίτο έπαινο στον Τίκα Βασίλη με το νούμερο 39. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε σήμερα εδώ για να στηρίξει με τη συμμετοχή του και την παρουσία του το 4ο Βία Εγνατία 2018.